Πάμε ξανά στη διεθνή επικαιρότητα. Συνδεόμαστε με τον Σωτήρη Δανέη. Σωτήρη, να ξεκινήσουμε από το πιο δημοφιλές μαγιό στο μουσουλμανικό κόσμο, αλλά και τις αντιδράσεις που προκάλεσε στη Γαλλία. Πρόκειται για ένα μαγιό, Αντώνη, που καλύπτει το σώμα από την κορυφή ως τα νύχια και βέβαια ανταποκρίνεται στα πρότυπα των ακραίων Ισλαμιστών. Είναι γνωστό ως μπουρκίνι και δεν έχει καμία σχέση με το γνωστό μας μπικίνι. Έχει περισσότερη σχέση με την αφγανική μπουρκα. Τώρα, το πρόβλημα με την τελευταία λέξη της ακραίας Ισλαμικής μόδας δημιουργήθηκε στη Γαλλία, όταν μία μουσουλμάνα φορώντας ένα μπουρκίνι πήγε στο κολυμβητήριο και οι υπεύθυνοι της είπαν ότι δεν μπορεί να πέσει στο νερό με τα ρούχα. Η νεαρή μουσουλμάνα επιχείρησε να κάνει μπάνιο με αυτό το μαγιό σε κλειστό κολυμβητήριο σε προάστιο του Παρισιού, αλλά τη ζήτησαν να εγκαταλείψει το χώρο. Οι υπεύθυνοι του κολυμβητηρίου λένε πως το μπουρκίνι, όπως αποκαλείται το μαγιό που λανσάρουν οι υπερσυντηρητικοί μουσουλμάνοι, δεν πληρεί τους κανόνες υγιεινής, μιας και είναι ολόσωμο ρούχο. Notre personnel administratif technique n'a fait qu'appliquer le règlement dans le cas précis de cette dame qui est venue se baigner habillée, d'autant qu'aujourd'hui les questions de santé sont très importants. Η 35χρονη μουσουλμάνα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα θρησκευτικών διακρίσεων. Un abonnement de 10 heures qui m'a été vendu, bien sûr. J'ai pu aller à la piscine deux fois et la troisième fois, quand je me suis représentée, on m'a dit que c'était refusé, qu'il n'acceptait plus les maillots de bain intégral. Je suis allée au commissariat pour porter plainte pour discrimination. Le commissariat a refusé ma plainte. Πριν από δύο μήνες, ο Νικολά Σαρκοζή είχε διακηρύξει ότι η μπούρκα δεν είναι ευπρόσδεκτη στη Γαλλία. La burqa, ce n'est pas un signe religieux, c'est un signe d'asservissement, c'est un signe d'abaissement. Je veux le dire solennellement. Elle ne sera pas le bienvenu sur le territoire de la République française. Το μπουρκίνι πωλείται μέσω του διαδικτύου. Αν και η Γαλλία έχει το μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό της Δυτικής Ευρώπης, δεν είναι πολλές οι γυναίκες που φορούν το ιδιότυπο αυτό μαγιό.